Η δε Τουρκία βρισκόταν σε μια από τις πιο θερμές στιγμές του ευρωπαϊκού φλερτ. Ε, ήθελε η Ευρώπη, ήθελε και η Τουρκία, ήταν μέσα στο, στους σχεδιασμούς και τις επιδιώκεις στρατηγικές της ε, τουρκικής ε, κυβερνούσας ελίτ. Το 2017 είναι διαφορετική κατάσταση. Ε, η Τουρκία με την Ευρώπη έχουν πολύ τεταμένες σχέσεις έχουμε αποφάσεις οι οποίες δείχνουν ότι η ενταξιακή της πορεία έχει μεγάλα προβλήματα με αποφάσεις της Κομισιόν και η Τουρκία επίσης δεν βρίσκεται στην ευτυχέστερη γεωπολιτική και οικονομική κατάσταση και κυρίως με τεράστια... Όχι κυρίω, και επιπλέον με τεράστια προβλήματα εσωτερική ισορροπία και ασφάλεια. Ήταν ενδεικτικέ και εικόνε που είδαμε από το Τουρκικό Κοινοβούλιο. Αυτέ τι έχουμε ξαναδεί. Αυτές... Έχουμε ξαναδεί, ναι, έχει, ναι, μια... είναι. Είναι βέβαια. Έχουν μια σημασία γιατί συνέβησαν. Είναι εν ώψη τη συνταγματική αναθεώρηση την οποία προωθεί εδώ και δύο-τρία χρόνια ο πρόεδρο Ορντογάν, οι οποίε τον καθιστούν απόλυτο άρχοντα, ε. όχι μόνο πολιτιακό αλλά και εκτελεστικό μέχρι το 2021. Δηλαδή φτιάχνουν ένα απόλυτο προεδρικό καθεστώ. Ε, είναι σε αυτή την τροχιά η Τουρκία. Είναι σε μια τροχιά με την, στην οποία βρίσκεται σε διεθνή απομόνωση, ε, χωρί ουσιαστικέ συμμαχίε, με τεράστιε αναταραχές στα νότια και ανατολικά τη σύνορα και με σενάρια και φόβους για αποσχίσει, Αποχωρισμούς Αποκολλήσεις ε, και με πολύ βαριά τραυματισμένη την επιχειρησιακή τη mm -hmm. ικανότητα, ακόμη και στρατιωτικά. Δηλαδή, με αυτή την Τουρκία. Είναι καλύτερα να αφήσεις το χρόνο να κυλήσει για να συνομιλήσεις με μια σταθερότερη κατάσταση. Μάλιστα, είναι κατανοητό. Για να κλείσουμε το, το ζήτημα ευρύτερα τώρα των σχέσεών μας με την Τουρκία, πώς σας φάνηκε η χθεσινή αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στην πρόταση του κυρίου Σαντορινιού και την επαναφορά από την πλευρά των Τούρκων τη γκρίζα ζώνης και μην τολμήσετε να πάτε σε βραχονισίδε και μικρά νησιά να κατοικήσετε ή να κάνετε όλα όσα σχεδιάζετε. Κοιτάξτε, τα κάνουν αυτά οι Τούρκοι. Είναι μια ε, πολιτική παραγωγή ένταση και αμφισβήτηση του Αιγαίου. Και αυτό είναι ένα λόγο για τον οποίο. Ε, θα πρέπει εμείς να είμαστε πρώτον σταθεροί και δεύτερον προσεκτικοί. Αλλά Σθέναρη, mm -hmm. δεν μπορείς να βάζεις υποδιεκδίκηση διεκδίκηση έδαφος εθνικά κυρίαρχο. Οι αιτιάσει της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος και είναι ένας διαρκής αναθεωρητισμός των συνθηκών, των σύμπεφων μνημένων. Mm -hmm. ε, η Τουρκία θεωρεί ότι είναι μια υπερδύναμη και μπορεί να θεωρεί τις συνθήκες παλιόχαρτα. Ε, 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 σχολιάστηκε αρκετά το γιατί εχθές να έρθει αυτή η απάντηση. Χθες το απόγευμα την ώρα που ήταν κλεισμένη στο δεύτερο γύρο συζητήσεων στη Γενέβη. Μας μετέφερε νωρίτερα ο συνάδελφος ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στη Κωνσταντινούπολη, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, το τουρκικό, λέει ότι μα εσείς ως Ελλάδα το ξεκινήσατε όταν ξεκινούσαν οι κρίσιμες συζητήσει στη, στη Γενέβη. Πριν από λίγε ημέρε. Δεν ξέρω, έχει κάποια αξία έχει χρονική Άχι, η χρονική συγκυρία από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Η νησιωτική πολιτική της Ελλάδος είναι πάγια. Και η μέρημνα για τα νησιά ε, και τα προβλήματά τους είναι μια νησιωτική χώρα. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να έχει τέτοιο αρχιπέλαγος και τέτοιο νησιωτικό σύμπλεγμα. Και η μέρημνα κάθε ελληνική κυβέρνηση ελληνική πολιτεία για το τι συμβαίνει mm. εκεί, είδαμε τώρα και ορθώ κάνατε και μια παρατήρηση εδώ για τα χιόνια. Τι ωραία που είναι η Σκόπελο και η με τα χιόνια. Ναι, τι άσχημα που περνάνε οι άνθρωποι χωρί ηλεκτρικό ρεύμα και αποκομμένοι. Η μέρημνα. Ε, δεν υπάρχει εδώ. Εδώ βλέπουμε καμιά φορά το, το ελληνικό ανάγλυφο, την ελληνική γεωγραφία ή τα ελληνικά νησιά σαν γραφικότητε, σαν να είμαστε τουρίστε. Όχι, είναι άνθρωποι με, με, με ανάγκε ζωή ε, συχνά αποκομμένη και συχνά ξεχασμένη και από την κεντρική διοίκηση. Ε, εδώ δεν είναι, των Και ορθώ είπατε καλά. ότι είναι αυτή είναι η γραφική εικόνα. Η πραγματικότητα, γιατί τη ζήσατε και με το ρεπορτάζ, είναι διαφορετική. Ε, ξεχνάμε. Ξεχνάμε και τα νησιά και του λέμε του ακρίβειο τη στιγμή μια φορά το χρόνο. Επειδή, δεν είναι α, έτσι. Α, επειδή αναφέρεστε σε αυτό το, το κομμάτι, να σα ζητήσω ένα σχόλιο, επειδή εδώ πέρα αποδόθηκαν πάρα πολλέ ευθύνε. Στην κυβέρνηση και πολύ έντονη κριτική ασκήθηκε στην κυβέρνηση. Για ποιο θέμα? Για τι δύσκολε καταστάσει σε νησιά ή στι περιοχέ όπω, για παράδειγμα, η στι περιοχε οπου για Ευεία και τα χωριά τα οποία αντιμετώπισαν πρόβλημα, η Αλόνισο Σκόπελος και, βεβαίω, το άλλο ζήτημα με του πρόσφυγε στη Λέσβο. Διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά πράγματα, γι' αυτό το λοιπόν, διαχώρισα. Κοιτάξτε. Ε... Ω προ τη μέρημνα, αυτό είναι ο κοινό παρονομαστή ναι. και των δύο, ή τα τρένα. Κοιτάξτε, έκτακτα καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν πάντα και δεν είναι ποτέ εύκολο να τα, ούτε να τα προλάβεις, ούτε να τα θεραπεύσεις. Πρέπει να κάνεις βέβαια το μέγιστο των, ε, αυτού που μπορείς, ε, να είσαι έτοιμος, αλλά με, για μερικά πράγματα η Νότιος Ελλάδα είναι ανέτοιμη, δηλαδή ακόμα και από θέμα παιδείας με το χιόνι. Ή το βλέπουν σαν παιχνίδι ή ξαφνικά λένε, να με ε, Από την άλλη μεριά, ε, μερικές ε, παρεμβάσεις είναι ευθύνη της κεντρική κεντρικής κυβέρνησης. Ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις όμως είναι ευθύνη της, γενική της γενικής κυβέρνησης, την οποία περιλαμβάνονται οι περιφέρειες, οι δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, άλλοι φορείς, άλλοι οργανισμοί. Ε, δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να υπήρξε και ολιγορία και εκ μέρου τη ε, κεντρική κυβέρνηση. Αλλά ε, σε άλλε περιπτώσει, δηλαδή του εκχιονισμού, τη συντήρηση του περιφερειακού δικτύου κτλ., αυτά δεν τα έχει ε, ε, ο υπουργό ας πούμε μεταφορών ή ο υπουργό αγροτική ανάπτυξη yeah. να φροντίσει. Με του πρόσφυγε. Ε... υπήρξε καθυστέρηση εκεί, υπήρξε. Εκεί υπάρχει μια, υπήρξε μια ολιγορία. Υπάρχει και να, υπάρχουν και κάποια δυσκολίε συνενόησης μεταξύ ε, του κράτου και των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίε σε πολλέ περιπτώσει έχουν μια ευθύνη. Ε, μια επιμέλεια δηλαδή για κάποιε εγκαταστάσει. Ε, νομίζω ότι υπήρξε μια καθυστερήση. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει καλύτερα. Τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Ε, το λέει η διεθνή κοινή γνώμη, το λέει η έπαινη από τον ΟΗΕ, το λένε η έπαινη του Πάπα Φραγκίσκου, η έπαινη του Πρόεδρου Ομπάμα. Ε, πρέπει, και πρέπει αυτή την κληρονομιά να την κρατήσουμε ψηλά. Δηλαδή την φροντίδα, τον ανθρωπισμό, ε, αυτή την ανοιχτή αγκαλιά yeah. και τον ρεαλισμό με τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει το το φαινόμενο. Να έρθουμε στη διαπραγμάτευση και τι γίνεται εδώ. Από τη μία βγαίνει ο Σόιμπλε και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε: Όλοι πια, αν το Ταμείο δεν έχει συμμετοχή, πάντα ξαναζητήσουμε από το μηδέν όλα. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίω ότι οι όροι θα μπουν πια αποκλειστικά και μόνο από την Ευρώπη, πέρα από την όποια βοήθεια, το όποιο νέο μνημόνιο, το όποιο νέο σχέδιο, αφού λέει πρώτα ξεκαθαρίσουμε κι εμεί, γιατί έχουν και τα δικά του ζητήματα με το τι κυβέρνηση θα έχουμε, ποιοι θα είμαστε και πού θα είμαστε. Ε, από την άλλη, ο καιρό κυλάει. Η αξιολόγηση δεν έχει κλείσει. Λέγαμε. Ο καιρό είναι πάντα εναντίον μα όταν κυλάει. Και ε, αυτά τα οποία ζητούν και η μεν και η δε, σε κάθε περίπτωση όλοι παραδέχονται ότι είναι δύσκολα. Η μεν, δηλαδή το ταμείο και το Βερολίνο, α πούμε. Ακριβώ. Στο οποίο δεν συμφωνούν και μεταξύ του. Δεν συμφωνούν, αλλά εμεί πιεζόμαστε εν κατακλείδη. Φυσικά, αλλά εμεί δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό. Δηλαδή την ασυμφωνία, την, την επιφαινόμενη ασυμφωνία. Διότι από πίσω μπορεί να τα έχουν βρει, δεν ξέρω, και να κάνουν τον καλό και τον κακό, ανακριτή. Α, και λέτε ότι μπορεί αυτό να είναι κάτι ενδεχομένω Δεν νομίζω. Βλέπω ότι και δεν μιλάει. Η κυρία Λαγκάρντ δεν μιλάει. Μιλάνε εκπρόσωποι, μιλάει ο κύριο Τόμψεν, ο οποίο δεν είναι και το πιο επιθυμητό πρόσωπο στου ευρωπαϊκού κύκλου. Ε, υπάρχει μια παρουσία του Διεθνούς Ταμείου στην Ευρώπη η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής ε, και υπάρχει μια διάσταση προσέγγισης, τουλάχιστον στο ελληνικό πρόγραμμα που το ξέρουμε καλά ε, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, α, διαφορετικές α, λύσεις Τι κάνουμε Κοιτάξτε, ε, δυστυχώς έχουμε βρεθεί στη μέση ενός μπραντεφέρ μεταξύ Βερολίνου και Διεθνούς Ταμείου ε, Ο κύριος Σέμπλη επικαλείται το Ταμείο ε, Μόνο για απειλή. Δεν, 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 δεν σχολιάζει τι απόψει mm. του Ταμείου. Έχει τι δικέ του απόψει. Θέλουμε αυτά τα πλεονάσματα. Mm. Το Ταμείο λέει όχι αυτά τα πλεονάσματα. Ο κ. Σόμπλου λέει το χρέο είναι βιώσιμο. Yeah. Δεν το συζητώ. Όταν προκύψει, θα το συζητήσουμε. Σε αφήνει σε μια τεράστια ακρεμότητα. Σε χαντακώνει δηλαδή σε βάθο χρόνου. Και το Ταμείο λέει το χρέο ε, δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να το δούμε. Αλλά αν επιμένει η Γερμανία, δεν επιμένω κι εγώ. Mm. Δηλαδή, Τι κάνουμε. Ε, κοιτάξτε. Ε, υπάρχει μια άποψη. αυτό μοιάζει σαν να. Συγγνώμη διακόπτω. Μοιάζει όχι σαν ίσω, αλλά με περιπτώσει με το σχολιάσω. Μοιάζει σαν ένα διέξοδο. Έχει ένα διέξοδο. Έχει ένα την, την, υπό την έννοια ότι ο αδύνατο κρίκο σε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα η οποία χρωστάει. Είναι η Ελλάδα η οποία έχει υπογράψει τα δεσμά τη από το 2010. Και είναι η Ελλάδα για την οποία μετράει ο χρόνο. Δηλαδή, ο χρόνο, βλέπουμε ότι μα δίνει δείγματα η κατάσταση, ότι μπορούμε να αρχίσουμε να βγαίνουμε στο ξέφο, να ανασάνουμε, και από την άλλη μεριά, αν το παρατείνουμε, θα παραμείνουμε σε, αυτή την, σε αυτό το βούρκο. Ε, υπάρχει μια περίπτωση να υπογράψει ό,τι σου ζητάνε, ασύλληπτα πράγματα, τα οποία δεν ξέρουμε καν αν θα μπορέσει να τα αντέξει η ελληνική οικονομία και ο ελληνικό λαό, ναι. ε, επιδιώκοντα την αναστροφή του κλίματο. Ε, ε, από την άλλη μεριά. Ε, αν δεν μπορέσει αυτά ούτε να τα αντέξει πολιτικά, ούτε να τα αντέξει η οικονομία, ούτε να τα αντέξει ο ελληνικό λαό, mm -hmm. γιατί περί ανθρώπων μιλάμε, δεν μιλάμε για νούμερα, mm -hmm. ε, πρέπει να δοθούν κάποιε άλλε λύσει, να τα βρούμε Όπως? και μετά. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτά είναι, 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 είναι πολιτική η προσέγγιση που κάνει ο κύριο Σόιμπλε και οι δανειστέ. Πολιτικέ προσεγγίσει κάνουν. Δεν κάνουν τεχνοκρατικέ και ορθολογικέ. Αν ήταν τεχνοκρατικέ, θα είχαμε βρει άκρη. Αυτά που ζητάνε είναι παράλογα και τον παραλογισμό αυτών των μέτρων και των προγραμμάτων mm. τον έχουν αναλύσει οι οικονομολόγοι του Διεθνούς Ταμείου. Δεν λέω για τους άλλους αναλυτές. Ε, νομίζω ότι ίσως μπορεί να βρεθεί μια μέση οδός. Ε, ωστόσο δεν είναι πια Ξεφεύγει πια και από το χέρι της, ε, της Ελλάδος Μερικές φορές Από το 2010 το βλέπουμε αυτό Ότι στις παραμονές μιας αξιολόγησης Αλλάζουν οι καρόνες του παιχνιδιού Τίθενται νέοι όροι Διαφωνούν μεταξύ τους οι βασικοί εταίροι Και την πληρώνει ο αδύναμος κρίκος ε, Και στο εσωτερικό Υπάρχει μια λογική ότι κλείστε, υπογράψτε ό,τι να είναι να προχωρήσουμε. Την ίδια στιγμή οι ίδιοι άνθρωποι που λένε αυτό λένε ότι η το δημοσιονομικό κενό, ε, η δημοσιονομική ασφυξία ναι. ε, 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 καταστρέφει την οικονομία. Α, δηλαδή άρα... σου λένε κατάστρεψε, φτιάξε συνθήκε ασφυξία. Και μετά σου λένε γιατί έφτιαξε. Υπάρχει μια δυσκολία. Είναι πολιτικέ οι αποφάσει. Άρα είναι μια πολιτική κίνηση οι εκλογέ για αποσυμπίεση, για να τα ξαναδούμε και μεταξύ μα όλα ξανά. Δεν ξέρω, μερικέ φορέ είναι λύση εκλογέ. Στη δημοκρατία, πάντα το ανακάτεμα τη τράπουλα και κυρίω η επανέκφραση τη βούληση του λαού είναι μια κάποια λύση. Από την άλλη μεριά, έχουμε κάνει τόσε πολλέ εκλογέ από το 2009. Ε, έχει εξουθενωθεί το πολιτικό σύστημα. Ε, και έχουμε και έναν λαό ο οποίο συχνά αισθάνεται διαψευσμένο, προδομένο και έχει δίκιο εν μέρη και εν πολλή. Ακόμα και από εσά, από τον Σεριζανό. Έτσι λέει ο κόσμο. Αν το λέει ο κόσμο, είμαι υποχρεωμένο να το ακούσω Μάλιστα. και να διορθώσω την πορεία μου και τη στάση μου. Και υπάρχει βέβαια όμω και μία κόπωση γενική και πνευματική διανοητική. Ο φόβο είναι να παραδοθούμε όλοι σε μία ήττα, στην στην, σε μία διάχυτη μνησικακία. Όλοι να δαγκώνουν όλου αδιακρίτω, σε ένα τυφλό θυμό. Και επίση σε μία έλλειψη πίστη στον εαυτό μα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα για ένα λαό και αυτό πρέπει να ζυγίσουμε. Οι εκλογέ μερικέ φορέ λύνουν πράγματα, μερικέ φορέ δεν λύνουν τίποτε. Απλώ ανακυκλώνουν τα προβλήματα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξηδάκη, που ήσασταν σήμερα κοντά μα. Πάμε εμεί σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσει και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.